που να βρίσκονται έξω από το κτίριο της Βουλής, διαμαρτυρώμενοι για το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις αποκρατικοποιήσεις. Λόγω των επεισοδίων διακόπηκε για μία ώρα και κλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, η οποία θα συζητούσε το επίμαχο νομοσχέδιο. Οι εργαζόμενοι στην ΑΕΚ έσπασαν τα οδοφράγματα που είχαν τοποθετήσει οι αστυνομικοί, έφτασαν στην είσοδο του κτηρίου και επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο. Όταν παρεμποδίστηκαν από την αστυνομία, οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο από πλαϊνή είσοδο, την οποία και πολιόρκησαν. Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι για να αποθήσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις έριξαν κροτίδες και λαμπτήρες. Στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε διαδηλωτής, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Παρά το γεγονός ότι τα επεισόδια έχουν κοπάσει, εν τούτης κατά διαστήματα οι διαδηλωτές εκφράζουν την αγανάκτησή τους φωνάζοντας συνθήματα και καταφέρονται εναντίον βουλευτών. Λόγω διακόπησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο της Βουλής, αριθμός ατόμων εγκλωβίστηκε στους ανελκυστήρες, ενώ ομάδα παιδιών δημοτικού σχολείου που είχαν πάει στη Βουλή για να ενημερωθούν για τις εργασίες του σώματος φυγαδεύτηκαν με την συνοδεία βουλευτών. Έξω από τη Βουλή βρέθηκαν και 10 Τουρκοκύπριοι συνδικαλιστές, οι οποίοι παρέδωσαν ψήφισμα συμπαράσταση στους διαδηλωτές. Κάποιοι δυστυχώς στην Κύπρο με την ανέχεια τους κατάφεραν να οδηγήσουν τον κόσμο στην ανεργία εκτρέφοντας βρικόλακες οι οποίοι είχαν επιχειρήσεις τις οποίες έκλεισαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις βγάλλοντας τα κέρδη τους στο εξωτερικό. Κάποιοι άλλοι τζογάδωραν τα λεφτά του κόσμου για να παίρνουν τα μπόνους τους. Την αηδία που νιώθω, ξέρουμε ποιοι μας έχουν φέρει εδώ, αλλά ξέρουμε και ποιοι προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, με τέτοιο νομοσχέδιο, με τέτοιες ρήτρες, είναι απαράδεκτο για μένα. Όχι για απλά για τον κόσμο τούτο που μαζεύτηκε εδώ και προσπαθεί για το δίκαιο του, αλλά και το δίκαιο όλου του λαού. Τα αισθήματα μας είναι πικρία για τους πολιτικούς, αθετούν τις υποσχέσεις τους, ιδιαίτερα ο κύριος Αναστασιάδης που μας είχε δώσει γραφτή επιστολή που έλεγε ότι η αρχή ηλεκτρισμού δεν θα ιδιωτικοποιηθεί.